ξεχυλίζει από παντού. Ξεχυλίζει για μια, ενάντια σε μια πολιτική που πάει στην κυριολεξία τρένο, απαρέγκλητα στις ράγες της υποχρηματοδότησης του συνόλου των αναγκών στην παιδεία. Μετά τα χίλια κλεισίματα σχολείων του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνέχιση των συγχωνεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το σχέδιο των μέσων συγχωνεύσεων και ολιγομελών τμήματων να δημιουργεί προϋποθέσεις ασφυξίας μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολυμελή τμήματα, τσακίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος της εξοικονόμησης χρημάτων λόγω λιγότερων αιθουσών, λιγότερων σχολείων, λιγότερων καθηγητών και δασκάλων, εξοικονόμηση χρημάτων για να τροφοδοτηθούν οι ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, οι επενδύσεις του και βέβαια τα πολεμικά πλα σχέδια στα οποία είναι ενταγμένη μέχρι το λαιμό η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τη συμφωνία και των υπόλοιπων κομμάτων. Αυτό το έσχος πρέπει και μπορεί να σταματήσει άμεσα. Οι γονείς καλούμε να μην επιτρέψουν να προδοθούν τα όνειρα των παιδιών τους, οι μαθητές να μην επιτρέψουν να πάνε χαμένες οι θυσίες των γονιών τους, οι καθηγητές να μην επιτρέψουν τον εαυτό τους να γίνει εργαλείο μέσω αξιολόγησης της εφαρμογής αυτής της πολιτικής που θέλει το σχολείο να δουλεύει για τα επιχειρηματικά συμφέροντα με χορηγούς και τη λιγότερη κάλυψη των αναγκών από το κράτος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα δώσει όλες τις δυνάμεις σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρόκλαρη. Η παιδεία είναι ο προθάλαμος για μια κοινωνία εξελιγμένη. Αυτό πρέπει να είναι η πάλη του, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι η πάλη του λαού μας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για σχολεία τα οποία θα προετοιμάζουν τα παιδιά με πλήρη γνώση για την αγορά εργασίας, με πλήρη δικαιώματα για μια κοινωνία η οποία θα εξοφελήσει τις ανάγκες που δεν πρέπει να υπάρχουν στον 21ο αιώνα.